Καλημερίζω τον καθηγητή εργαστηριακής ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Ηλία Καστανά. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγερά, και σε εσάς και στους ακρότες. Τώρα θέλω ένα σχόλιο για αυτό το τελευταίο που είπα. Μας κυνηγάει ο ιός αντί να τον κυνηγάμε εμείς. Τον κυνηγάμε κι εμείς. Τον κυνηγάμε, λέτε. Αναφέρομαι πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Χρόνο, δεν τον ξέραμε. Τον μάθαμε, τον αναλύσαμε, τον ακτινογραφήσαμε, βρήκαμε και εμβόλια, γιατί όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 40 εμβόλια που δοκιμάζονται και βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εξελίξεως και όλα αυτά σε ένα χρόνο. Επομένως τον κυνηγάμε, δεν τον έχουμε στριμώξει αν θέλετε κάπου ακόμα, αλλά τον κυνηγάμε. Ναι. Εσείς, όπως βλέπετε μέσα από τη δική σας την εμπειρία, εγώ βέβαια σας κάλεσα να μιλήσουμε για το κρατανίαμα, αλλά νομίζω ότι και ως καθηγητής εργαστηριακής ενδοκρινολογίας μπορείτε να μας δώσετε τα δικά σας τα φώτα, τη δική σας την εκτίμηση στη διαχείριση του πράγματος μέχρι σήμερα, το πώς τα έχουμε καταφέρει. Κοιτάξτε, δεν είμαι στο χώρο της δημόσιας υγείας, δεν είμαι στο χώρο της επιδημιολογίας, επομένως, αν θέλετε, θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία γνώση ιατρική. Σαφέστατα, γι' αυτό σας το είπα έτσι. Και τίποτα άλλο. Σαφέστατα. Επομένως, η γνώμη μου αφορά μόνον εμένα και δεν αντανακλά σε κανέναν άλλον. Το είπαμε. Θεωρώ ότι κάπου είναι μια ζυγαριά. Από τη μία είναι η υγεία, από την άλλη είναι η οικονομία και το καλός έχει της κοινωνίας. Η δική μου θέση θα ήταν ότι θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στην τήρηση των μέτρων, τα οποία γίνανε. Γιατί κακά τα ψέματα και εμείς οι ίδιοι δεν ανταποκρινόμαστε σωστά στα μέτρα τα οποία τίθενται. Από το να βγούμε έξω μια στιγμή και να δούμε πώς φοράει ο κόσμος τη μάσκα. Τα 90% ή μη την έξω, που σημαίνει ότι δεν φοράμε μάσκα. Και όλα αυτά μας κοστίζουν. Τι? Και όλα αυτά μας κοστίζουν. Και αυτό το πληρώνουμε. Έτσι. Και αυτό το πληρώνουμε, δυστυχώς. Κρετανίαμα. Αν χρειάζεται βούρδουλας, βούρδουλας. Ναι, να μάθουμε να κάνουμε τα μέτρα τα οποία λένε. Όταν λέμε μάσκα παντού, σημαίνει μάσκα παντού και η μύτη μέσα. Ούτε στο σαγόνι, ούτε η μύτη έξω. Να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ή πολύ προσεκτικοί, όχι λίγο προσεκτικοί, πιο προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί. Ή τελεία, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς, μπροστά προσεκτικοί. Έτσι ώστε να προασπίσουμε αυτό το οποίο έχουμε, την υγεία μας. Και αυτό που είναι λυπηρό, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι από την μικρή μου εμπειρία απλώς κυκλοφορώντας. Τίποτα άλλο. Οι νεότεροι άνθρωποι τηρούν τα μέτρα. Οι μεγάλοι άνθρωποι δεν τα τηρούν. Και είναι οι ηλικίες οι οποίες είναι πιο επίφοβες να πάθουν μια βαρύτερη μορφή της νόσου, να νοσηλευτούν ή και να πεθάνουν. Κύριε Καστανά, να έρθουμε στις τελευταίες μελέτες. Στις μελέτες αναφορικά με το κρετανίαμα, γιατί 5 χρόνια μετά την κυκλοφορία σκευάσματος 3 κριτικών βοτάνων με το όνομα αυτό κρετανίαμα, φαίνεται και από τις μελέτες έτσι όπως βγαίνουν ότι εδώ υπάρχουν και άλλα τεινά και υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Ναι. Κοιτάξτε, αν πιάσουμε το θλιβερό νούμερο του κορονοϊού. Σας άκουσα πριν λέγατε τα νούμερα της Ελλάδος. Προχθές κλείσαμε 200 εκατομμύρια μολύνσεις παγκόσμια και 2 εκατομμύρια θανάτους. Που σημαίνει ότι είναι ένα πράγμα και ευτυχώς όλο και λιγότερο ακούω αρνητές να μιλάνε για την ανυπαρξία αυτής της νόσου. Από αυτούς τους ανθρώπους το 80% περίπου θα έχουν μια ελαφριά μορφή της αρρώστιας, θα νοσηλευτούν σπίτι τους ή θα είναι ασυμπτωματικοί. Όπως σας είπα πριν, το εμβόλιο ξεκίνησε και
ολοκληρώνονται ένα-ένα τα εμβόλια πολύ σύντομα, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε γρήγορα. Αντίθετα, φάρμακα ειδικά δεν έχουμε, γιατί την νόσο τη μάθαμε πριν από ένα χρόνο. Και αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να στρέψουμε υπάρχοντα φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να δράσουν σε ορισμένα στάδια της βιολογίας αυτού του ιού που την μαθαίνουμε και αυτήν σιγά σιγά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Κλασικό παράδειγμα, η κολχικίνη. Γίνεται μεγάλος θόρυβος τελευταία. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία βγήκανε με αυτό το φάρμακο, το οποίο σας θυμίζω είναι παμπάλαιο. Έχει ζωή πάνω από έναν αιώνα. Είναι ένα φτηνό φάρμακο που το δίνουμε σε ουρική αρθρίτιδα αρχικά και το οποίο παράλληλα έχει και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Όπως η κολχικίνη λοιπόν, η ιδέα του Χρήστου του Λιονί αρχικά, γιατί οφείλω να πω ότι μπορεί να βγαίνω εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά πίσω υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από το Χρήστο το Λιονί και το Στέργιο τον Πυρίντσο, που ήταν η αρχική, ο ένας καθηγητής ιατρική, κοινωνικής ιατρικής, και ο άλλος καθηγητής βιολογίας, που ήταν η αρχική ομάδα του ΙΑΜΑΤΟΣ, η οποία στην πορεία εμπλουτίστηκε από τον Γιώργο τον Σουρβίνο, καθηγητή κλινικής ιολογίας, τη Μαριλένα την Καμπά, καθηγήτρια εργαστηριακής ενδοκρινολογίας, και πρόσφατα το Γιάννη τον Καρακασιλιώτη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Έτσι λοιπόν, έχοντας ένα προϊόν φυτικό, φυσικό, το οποίο παράγεται από φυτά της Κρήτης και το οποίο δράσει ιούς του αναπνευστικού, ήταν επόμενο να κοιτάξουμε να δούμε εάν θα μπορούσε να δράσει στον ιό. Η απάντηση είναι ναι. Σε δόσεις αντίστοιχες με αυτές που δίνουμε για τη γρήπη, με άλλα λόγια δύο κάψουλες την ημέρα, που αντιστοιχούν σε δύο φλιτζάνια ή τρία φλιτζάνια βραστάρια από τα αντίστοιχα φυτά, το προϊόν αυτό σκοτώνει τον ιό. Κοινώς το εργαστήριο, κύτταρα που είναι μολυσμένα από ιό, ο ιός δεν πολλαπλασιάζεται, ή αν το βάλουμε πριν, ο ιός δεν μπορεί να μολύνει τα κύτταρα. Μπαίνει μέσα και σκοτώνεται, με άλλα λόγια. Αντιϊκή δράση. Άνθρωποι, βάσει των μελετών και αυτών που έχουν δείξει ή έχει δείξει η χρήση του σκευάσματος αυτού κρέτανίαμα, μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλεται όλη αυτή η λειτουργία, λέτε, τουλάχιστον αν πάρουμε την περίπτωση της γρήπης. Ακριβώς, και το ίδιο κάνει και στον κορονοϊό. Ακριβώς το ίδιο και με τον ίδιο μηχανισμό. Που σημαίνει ότι δεν στοχεύει την πρωτεΐνη ακίδα που στοχεύουν τα περισσότερα φάρμακα, αλλά κάποιες άλλες πρωτεΐνες μέσα που βοηθούν στον πολλαπλασιασμό του ιού. Αυτές τις αναστέλλει και ο ιός, και να μπει μέσα στο κύτταρο, θα σκοτωθεί. Δεν θα μπορέσει να πολλαπλασιαστεί. Αυτό είχαμε δει στη γρήπη, αυτό είδαμε τώρα στον κορονοϊό. Θα μου πείτε, άλλο πράγμα το εργαστήριο, άλλο πράγμα το κύτταρο, άλλο πράγμα ο άνθρωπος. Δράσει τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι μάλλον ναι. Γιατί λέω το μάλλον? Γιατί ο Χρήστος ο Λιονής, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που επέμεινε να δοκιμάσουμε το ιό μας στον κορονοϊό, έκανε μία προκαταρτική μικρή μελέτη με λίγους αρρώστους, οι οποίοι είχαν ελαφρά συμπτώματα, το τονίζω. Δεν είναι οι άνθρωποι που θα μπουν στο νοσοκομείο, είναι οι άνθρωποι που θα περάσουν την αρρώστια στο σπίτι τους με μυαλγίες, με κακουχία, με βήχα, με έλλειψη γεύσεως και οσφρύσεως, με πυρετό. Πήρε λοιπόν αυτούς τους αρρώστους και μελέτησε να δει σε πόσο χρόνο γινόντουσαν καλά. Σε πόσο χρόνο έπεφτε ο πυρετός, σταμάταγε ο βήχας κτλ. Κτλ. Είδε ότι αντί για τις 14 με 20 μέρες που συνήθως κρατάνε αυτά τα συμπτώματα, με τη λήψη του ιάματος τα συμπτώματα φεύγανε στις 3 έως 7 ημέρες ανάλογα με το σύμπτωμα. Με άλλα λόγια, υπήρχε μία πολύ ταχύτερη ανταπόκριση του οργανισμού στη λίμωξη και μία πολύ καλύτερη
αναστολή αυτών των συμπτωμάτων. Εκείνο που διατηρεί το για περισσότερο χρόνο ήταν η αγευσία ή η ανοσμία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο και άσχημο να είναι, για να μην καταλαβαίνω τη γεύση ή την οσμή ενός φαγητού στην καλύτερη περίπτωση, μπορώ να ζήσω με αυτό. Για κάποιες ημέρες θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Αλλά από τη στιγμή που προλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό. Θα έλεγα ότι αναστρέφονται, γυρνάνε πίσω, γίνεται καλά ο άλλος. Σε 3-7 ημέρες αντί για 20-25 που είναι στις ομάδες που τους αφήνουμε μόνος τους χωρίς αυτό. Μάλιστα, και μιλάμε για φυσικά εκχυλίσματα και μιλάμε για φυσικά προϊόντα τα οποία παίρνουμε από την κριτική φύση. Και τονίζετε πολύ και πολύ καλά κάνετε το κριτική, δεδομένου ότι κάθε φυτό έχει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με τον τόπο που καλλιεργείται. Εάν πάρετε μία ρίγανη από τον Ταΐγετο και μία ρίγανη από την Κρήτη, δεν μυρίζουν το ίδιο. Εάν πάρετε το θυμάρι της Κρήτης, είναι εντελώς διαφορετικό από το θυμάρι της Μακεδονίας ή το φασκόμηλο, δεν συζητώ για το δίκταμο, που είναι εγγενές και μόνον της Κρήτης, το φασκόμηλο της Ηπείρου είναι εντελώς αλλιώτικο από το φασκόμηλο της Κρήτης. Ως εκ τούτου, καλά κάνετε και τονίζετε 3 κριτικά βότανα. Έτσι, σε μια κουβέντα για να μάθουμε να μιλάμε και με κάτι άλλο ή για κάτι άλλο, κύριε Καστανά, αντί να μένουμε μόνο σε αυτά τα δύσκολα τα οποία βιώνουμε, βιώνει πάρα πολλοίς κόσμος, ο οποίος ενδεχόμενα να έχει ασθενήσει αυτή την ώρα, ή ο φόβος που έχει ο καθένας από εμάς, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, και την αρρώστια αυτή την περνάμε ή δεν την περνάμε, τη ζούμε όλοι μας και τη ζούμε όλοι μας στο πετσί μας. Είμαστε κλεισμένοι μέσα, η οικονομία δεν πάει καλά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια αντανάκλαση σε όλη την κοινωνία παγκόσμια. Mm-hmm. Όλες αυτές τις πληροφορίες βέβαια που εμείς, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κάνουμε αυτή την κουβέντα για να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, δύο κουβέντες διαφορετικές από αυτά τα δύσκολα τα οποία βιώνουμε. Μπορεί κάποιος, αν θέλει να τα ψάξει, να τα βρει και μέσα στο διαδίκτυο, έτσι? Ασφαλώς, δεδομένου ότι καμία πληροφορία δεν ισχύει αν δεν περάσει από τη βάσανο του ελέγχου των συναδέλφων του. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα για τις καινούργιες ιδιότητες του κριτικού ιάματος, και οφείλω να πω ότι είναι ίσως ένα από τα πολύ λίγα προϊόντα παγκόσμια στο οποίο υπάρχει έρευνα, και υπάρχει έρευνα δημοσιευμένη η οποία συνεχίζεται εδώ και 6-7 χρόνια από τότε που βγήκε. Τα τελευταία αυτά δεδομένα έχουν περάσει, όπως και η κολχικίνη, ως προδημοσίευση σε ένα αποθετήριο, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου του Yale, το οποίο παγκόσμια δημοσίευει άρθρα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υγεία, και έχει σταλεί για δημοσίευση και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως είναι προσβάσιμο για όποιον ενδιαφέρεται στο αποθετήριο ιατρικών μελετών. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Δουλγεράκη, καλή σας μέρα στους ακροατές και καλό σας Σαββατοκυριακό.